Να υποδεχθεί από την Κυριακή επιβάτες είναι το αεροδρόμιο Πάφου, τηρώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του κοινού και του προσωπικού. Συνεργείο του ΡΙΚ με την Όλγα Ιωάννου βρέθηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Πάφου και κατέγραψε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από τους επιβάτες από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο κτίριο του αεροδρομίου μέχρι την αναχώρησή τους. Η κρίση του κορονοϊού δεν έχει φέρει μόνο σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς της ζωής μας, αλλά έχει εισάγει μια νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Πλέον, ο τρόπος που θα ταξιδεύουμε θα είναι διαφορετικός. Το ΡΙΚ βρέθηκε αποκλειστικά σήμερα στο αεροδρόμιο Πάφου, το οποίο ύστερα από τρεις σχεδόν μήνες είναι έτοιμο να υποδεχθεί και πάλι τους επιβάτες του, τηρώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του επιβατικού κοινού και του προσωπικού. Πλέον, η είσοδος στο τερματικό του αεροδρομίου θα επιτρέπεται μόνο σε επιβάτες και προσωπικό, καθώς και σε συνοδούς ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και οι επιβάτες, πριν περάσουν στην αίθουσα ζύγησης αποσκευών, θα υποβάλλονται σε θερμομετρικό έλεγχο. Μέσα στην αίθουσα ζύγησης αποσκευών, όπως βλέπετε, υπάρχουν σημάσεις στο έδαφος για να υπενθυμίζουν τους επιβάτες να διατηρούν τις αποστάσεις που πρέπει να διατηρούν, καθώς υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο να επιτρέπει στους επιβάτες να ζυγιστούν κρατώντας τις αποστάσεις. Υπάρχουν πάνω στις οθόνες του αεροδρομίου υπάρχουν υπενθυμίσεις των επιβατικών κοινών για να διατηρά πάλι τις αποστάσεις, καθώς επίσης και ανακοινώσεις που θα γίνονται από τα μεγάφωνα του αεροδρομίου πάλι για τον ίδιο σκοπό. Επίσης έχουν τοποθετηθεί τα γνωστά πλέον plexiglass πάνω στα check-in counters για ακριβώς για την προστασία του επιβατικού κοινού αλλά και του προσωπικού του αεροδρομίου. Στο κεντρικό σημείο ελέγχου ασφάλειας γίνεται η απολύμανση των καλαθιών πριν και μετά τη χρήση τους, ενώ σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου διοχετεύεται φρέσκος, μη ανακυκλωμένος αέρας. Το άλλο που θέλαμε να σας τονίσουμε είναι ότι εδώ στο χώρο αναχωρήσεων είναι ρυθμισμένος ο χώρος με τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρούνται οι αποστάσεις, καθώς επίσης και υπάρχουν και οι σημάνσεις πάνω στα καθίσματα για να διατηρείται οι αποστάσεις των επιβατών. Στο διάστημα που το τερματικό κτίριο του αεροδρομίου Πάφου δεν βρίσκονταν σε λειτουργία, ολοκληρώθηκε ένα εντυπωσιακό γκράφιτι, το οποίο κοσμεί την αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου σε μια ολόκληρη επιφάνεια τείχου 60 περίπου μέτρων. Το εντυπωσιακό γκράφιτι απεικονίζει εξελιχτικά την κυπριακή ιστορία και παράδοση, όπως εμφανίζεται στην πόλη και επαρχία της Πάφου. Η πρώτη πτήση που φτάνει στην Πάφο μεθαύριο Κυριακή στις 7 το βράδυ θα είναι από την αεροπορική εταιρεία Ryanair, προερχόμενη από τη Θεσσαλονίκη. Τους πρώτους επιβάτες που φτάνουν στην Πάφο θα υποδεχθούν ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος και η ανώτατη εκτελεστική διευθύντρια της Hermes Airports, Ελένη Καλογύρου.